είμαστε σήμερα εδώ για τον επίλογο του πρώτου μαραθωνίου Λαχτίου. Το μαραθώνιο δεν θα ήταν μια πλήρης οργάνωση, θα ήταν ανολοκλήρωτη αν δεν είχαμε σήμερα αυτή την εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή έχει να κάνει με τη βράβευση των χορηγών, των φορέων και των εθελοντών. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από την οικογένεια και αναπτύσσεται στις γειτονιές, στη χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτόν τον εθελοντισμό και σε αυτό το κίνητρο που βρήκαν οι εθελοντές, βασίστηκε και η διοργάνωση του πρώτου μαραθώνιου του Λαχτίου. Εδώ είμαστε γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να τους ευχαριστήσουμε όλους. Και όταν λέμε όλους, δεν θα ήθελα να ξεχάσω κανέναν. Από τον υπουργό μέχρι αυτόν που μάζεψε το τελευταίο μπουκαλάκι στις διαδρομές του μαραθωνίου, από τον εθελοντή της ομάδας εθελοντικής του Δήμου Ναυπλιαίων μέχρι τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΤ και από τους διοικητές στρατοπέδου, τροχέας, αστυνομίας, μέχρι τον τροχονόμο ο οποίος ρύθμιζε σε κάθε διασταύρωση την κυκλοφορία. Πάνω σε αυτούς βασίστηκε η διοργάνωση του μαραθωνίου, πάνω σε αυτούς μάθαμε και πιστέψαμε όλοι και είμαστε υπερήφανοι πλέον γι' αυτό ότι ο Δήμος Ναυπλιαίων μπορεί με αυτή την προσφορά, με αυτόν τον τρόπο να διοργανώσει πολύ υψηλού επίπεδου διοργανώσεις. Είμαστε εδώ για να τους ευχαριστήσουμε και μέσα από τις δικές σας συγγνώμες θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Ουσιαστικά, ας πούμε, σήμερα ολοκληρώνεται ο μαραθώνιος του Ναυπλίου. Σήμερα τιμούμε μέσα από αυτή την εκδήλωση οι διοργανωτές, όλους όσους πρόσφεραν σε αυτό το μαραθώνιο. Η επιτυχία του μαραθωνίου είναι κάτι που πλέον έχει καταγραφεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πούμε εμείς στα μικρόφωνα. Το κατέγραψαν οι 3.500 άνθρωποι, οι οποίοι με πολύ χαρά διάβηκαν τους δρόμους του Ναυπλίου και έδειξαν ότι ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός μπορεί να σταθεί στην περιοχή μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες. Με πολύ μεγάλη χαρά συμμετείχαμε στους διοργανωτές σε αυτό. Καταφέραμε και εντάξαμε μάλιστα στο συγκεκριμένο κομμάτι του ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο πρόγραμμα του μαραθωνίου. Ελπίζουμε του χρόνου ένα μεγαλύτερο μαραθώνιο, ένα διεθνή μαραθώνιο με πάρα πολλούς ξένους αθλητές να είναι αυτό το οποίο θα φιλοξενήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα έχουμε τη χαρά όλοι μας να απολαύσουμε όπως απολαύσαμε το σημερινό μαραθώνιο. Θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, θερμά συγχαρητήρια στους εκατοντάδες εθελοντές οι οποίοι πρόσφεραν σε αυτό το μαραθώνιο, θερμά συγχαρητήρια στους χορηγούς και γενικότερα σε όλους όσους μόχθησαν για να γίνει αυτό το μαραθώνιο.